Κατσίς. Να κάνουμε το βίντεο μαζί. Τι είναι αγάπη μου. Hello, hello, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου ή αν τα λέμε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα πραγματικά θα σας μιλήσω για μερικά πολύ αγαπημένα προϊόντα τα οποία ανακάλυψα τους τελευταίους μήνες. Θα μιλήσουμε πολύ για skincare και για μαλλιά. Πιο συγκεκριμένα θα σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο, μάλλον που θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούσα από την αρχή του No Buy και κάποιες συσκευασίες τις τελείωσα κιόλας και κάποια προϊόντα που δοκίμασα στο ενδιάμεσο και μου άρεσαν πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, κάντε το τώρα γιατί αυτό με βοηθάει πολύ και με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη να βλέπω την παρέα να μεγαλώνει, πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι γιατί και αυτό είναι σημαντικό για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω όπως πάντα όταν μιλάω για skincare με τη σειρά που εφαρμόζω τα προϊόντα στο πρόσωπό μου και θα μιλήσω για καθαρισμό. Δεν θυμάμαι αν σας έχω ξαναναφέρει αυτά τα δύο καθαριστικά, αλλά είναι αυτά που χρησιμοποιώ σε rotation τους τελευταίους μήνες και πραγματικά δηλώνω ενθουσιασμένη και από τα δύο. Το πρώτο απευθύνεται σε κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες. Κάνει πολύ ωραίο αφρό, είναι έτσι πολύ ανάλαφρο και δροσερό και είναι το Mild Wash Liquid Extra Mild Cleanser Sensitive Skin από την Frezyderm. Είναι και τεράστια συσκευασία, πραγματικά πόσα ml είναι αυτό, 200. Νομίζω ότι θα σας κρατήσει αρκετά, δεν έχει παραμπένς, είναι μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση, δερματολογικά ελεγμένη και το χρησιμοποιώ να σας πω την αλήθεια συνήθως τα βράδια όταν θέλω να είμαι σίγουρη ως δεύτερο βήμα του καθαρισμού μου ότι έχει καθαρίσει η επιδερμίδα μου. Το πρωί τώρα και τις μέρες που νιώθω τους πόρους μου λίγο πιο μπουκωμένους και όταν θέλω αυτή τη δράση των οξέων στο πρόσωπό μου χρησιμοποιώ το Exfoliate Cleanser από την Kate Somerville. Έχω την εντύπωση ότι σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό. Παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καθαριστικό. Χρειάζεσαι ελάχιστη ποσότητα για να κάνεις σαπουνάδα και πραγματικά νιώθεις τη φρεσκάδα και ότι αναπνέουν οι πόροι σου μετά από αυτό. Ωστόσο, επειδή περιέχει και αυτό κάμποσα οξέα, για κάποιες επιδερμίδες ίσως δεν είναι για καθημερινή χρήση, γιατί μπορεί να είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το συστατικό. Πάμε σε toner και τον τελευταίο καιρό μου έχουν στείλει πολλά προϊόντα από την Kondaly. Νομίζω σας έχω ξαναδείξει και αυτή εδώ την λοσιόν που λέγεται VinoClean, είναι από τη συγκεκριμένη σειρά. Είναι Organic Rose Water και Vino Le Vieux. Είναι και αυτό για όλους τους τύπους δέρματος, για το πρόσωπο και τα μάτια. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτό στα μάτια, αποφεύγω αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Για το πρόσωπο ωστόσο είναι εξαιρετικό και πριν από πολλές μέρες ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ πιο συστηματικά, γιατί και η ρουτίνα περιποίησης που θα ακολουθήσω είναι της Kondaly. Οπότε λέω να το κάνω συνδυαστικά και σωστά όλο το πακετάκι. Μιας και μίλησα για Kondaly, ας σας πω τα δύο προϊόντα που θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα στη ρουτίνα μου. Είναι από τη σειρά Vino Perfect. Αν παρακολουθείτε καιρό το κανάλι θα ξέρετε πόσο ευχαριστημένη είχα μείνει από το σετάκι της σειράς Vino Perfect που είχα παραγγείλει, μιας και έβλεπα μέρα με τη μέρα πραγματικά τις κοιλίδες που έχω ιδιαίτερα σε αυτό εδώ το σημείο πιο εμφανείς να εξαφανίζονται από το πρόσωπό μου. Τώρα λοιπόν αυτή η σειρά επαναλανσάρεται, η σύνθεσή της είναι πιο ενισχυμένη και πιο αποτελεσματική. Μάλιστα αυτός εδώ ο όρος, το Radiance Serum Complexion Correcting, έχει βιομιμητικό γαλακτοματοποιητή, το έμαθα απ' έξω, ο οποίος μιμείται τις στιβάδες της επιδερμίδας και είναι αποτελεσματικός 3,9 φορές περισσότερο. Ανυπομονώ λοιπόν να δω αποτελέσματα, τον έχω χρησιμοποιήσει μόνο 2 φορές μέχρι στιγμής. Έχω και την ενυδατική κρέμα ημέρας, η οποία λέγεται Instant Brightening Moisturizer. Έχω και την κρέμα νυκτός, η οποία λέγεται Dark Spot Correcting Glycolic Night Cream με γλυκολικό οξύ, που πραγματικά, αν είστε στο κανάλι καιρό και έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα skincare videos, θα ξέρετε πόσο εγώ λατρεύω και πόσο πιστεύω στη δράση του, ειδικά σε εμάς που έχουμε και πιο λιπαρές επιδερμίδες. Μιλώντας για λιπαρές επιδερμίδες, πάμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο να σας δείξω μία κρέμα την οποία τελείωσα. Μία κρέμα η οποία δεν θα σας βγάλει ποτέ λιπαρότητα, το λέω και το υπογράφω, και είναι η Original Skin Matte Moisturizer with Willow Herb από την Origins. Αυτή τελείωσε για του λόγου το αληθές. Εξακολουθεί να μυρίζει υπέροχα η συσκευασία και είναι μια κρέμα πραγματικά που στεγνώνει απόλυτα μάτ για τις πολύ πολύ λιπαρές επιδερμίδες εκεί έξω. Κατά τα άλλα, είμαι πολύ κοντά στο να τελειώσω και τη συγκεκριμένη Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Cream από την Origins, όπως επίσης και το toner αυτό, το οποίο λέγεται Soothing Treatment Lotion. Αυτά τα δύο προϊόντα τα χρησιμοποίησα, ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ όταν η επιδερμίδα μου ήταν πολύ ερεθισμένη, γιατί την είχα τσακίσει σε απολεπίσεις, μάσκες, οξέα, ένας χαμός, και ήθελα πραγματικά κάτι να την κατευνάσει, να την καταπραίνει και να τη θρέφει ταυτόχρονα. Οπότε αυτά τα δύο προϊόντα ήταν πάρα πολύ ωραία σε συνδυασμό. Θα σας δείξω για τους λόγους και του project pan, τέλος πάντων, που έχει να κάνει και με skincare, πόσο έχω χρησιμοποιήσει. Ωστόσο θα τα αφήσω για λίγο στην άκρη, γιατί οι ανάγκες μου αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικές και θέλω πραγματικά να δώσω μια ευκαιρία σε αυτή εδώ τη σειρά της Kondaly. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Να σας πω επίσης ότι στο ενδιάμεσο τέσταρα και αυτά τα δύο προϊόντα. Τα χρησιμοποίησα περίπου για 2 εβδομάδες, είναι από τη Lierac. Αυτός είναι ένας ορός από τη σειρά Premium, λέγεται La Cure Anti-Age Absolue και είναι πραγματικά ένα σέρουμ, παιδιά, το οποίο είναι βελούδινο, το απλώνεις στο πρόσωπό σου, νιώθεις ότι απορροφάται και γρήγορα, αλλά νιώθεις ότι πραγματικά το γεμίζει, δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Και αυτή η κρέμα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση επίσης και έκατσε πολύ καλά στην επιδερμίδα μου. Για μένα το σημαντικό είναι να απορροφάτε καλά μια κρέμα από την επιδερμίδα. Είναι η Hydrogeniste Matte Gel Crème Hydratant Oxygénant. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια κρέμα σε gel, είναι μια κρέμα matte. Θα την ανοίξω για να σας δείξω και την υφή της και πραγματικά είναι μια κρέμα πολύ δροσερή, παιδιά. Είναι φοβερή αυτή η δροσιά που σου δίνει και το τελείωμά της είναι full matte. Λοιπόν, θα έχω να σας πω περισσότερα και για αυτά τα προϊόντα εν ευθέτω χρόνο. Προς το παρόν πάμε σε κρέμα ματιών που είναι επίσης από τη Lierac και θα συνεχίσω αυτή να τη χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με τα άλλα προϊόντα. Συγγνώμη, με τρώει το κεφάλι μου για κάποιο λόγο. Λοιπόν, είναι η Dioptirid Wrinkle Correction Filling Cream, η οποία γεμίζει λεπτές γραμμές και ρητίδες, διορθώνει εδώ την περιοχή γύρω από τα μάτια και έχει δράση ενάντια και στο blue light, δηλαδή το φως που βγάζουν οι ηλεκτρικές συσκευές, οι οθόνες των κινητών, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές κτλ. Έχει και αυτό εδώ το πολύ ωραίο μυτάκι που κάνει την εφαρμογή ακόμα πιο εύκολη. Βέβαια δεν ακουμπάω ποτέ το μυτάκι στην επιδερμίδα, έτσι βάζω στα χέρια μου. Σας έχω δείξει τον σωστό τρόπο εφαρμογής, γιατί δεν θέλουμε να μεταφέρονται βακτήρια από τις συσκευασίες των προϊόντων στην επιδερμίδα μας. Και βέβαια μόλις ξεκίνησα να χρησιμοποιώ αυτή την κρέμα, γιατί τελείωσα την Verso Eye Cream από αυτή τη σουηδική εταιρεία, από την οποία επίσης έμεινα πολύ ευχαριστημένη, μου άρεσε ιδιαίτερα. Θα συνεχίσω με χείλη και θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το Shimmer Balm από την εταιρεία Dr. PAWPAW, μια εταιρεία η οποία εγώ την ήξερα για το scrub των χιλιών και για το κλασικό της Balm. Τώρα έχει αυτό εδώ το Balm, το οποίο δεν νομίζω ότι θα φανεί η γυαλάδα του εδώ, αλλά παιδιά είναι καταπληκτικό. Είναι μια εταιρεία cruelty free. Α, φαίνεται η γυαλάδα. Λοιπόν, δείτε λίγο, δείτε εδώ αντανάκλαση. Δεν είναι φανταστικό? Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι από αυτά τα balms τα, πώς να περιγράψω τώρα, τα πολύ παχιά που νιώθεις και λες πω τι έχω βάλει στα χείλη μου, ούτε από αυτά τα balms τα οποία κολλάνε, είναι πραγματικά ιδανική σύνθεση. Και βέβαια το χρησιμοποιώ και καθημερινά, αλλά ιδιαίτερα μετά από το Sugar Lip Polish από την εταιρεία Fresh. Αυτό ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω, μυρίζει και αυτό πραγματικά υπέροχα, είναι ένα πολύ καθαρή σύνθεση lip scrub, νομίζω έχει μαύρη ζάχαρη μέσα. Το κάνω λοιπόν με το δάχτυλό μου στα χείλη, κάνω και τα χείλη μου έτσι, τα τρίβω μεταξύ τους, έχει και ωραία γεύση και είναι και πάρα πολύ ενυδατικό, δηλαδή αμέσως μετά δεν τα νιώθω να διψάνε για ενυδάτωση, βεβαίως πρέπει να τα ενυδατώσετε, έτσι. Οπότε και αυτό σας το προτείνω. Και έχω και ένα άλλο προϊόν να σας δείξω από την εταιρεία Dr. PAWPAW, το οποίο είναι μια κρέμα χεριών που αυτή η κρέμα χεριών έχει την πιο ωραία μυρωδιά που έχω συναντήσει σε κρέμα χεριών ever. Θέλω να τη βγάλει και για κρέμα σώματος, θα τη φοράω, θέλω να τη φάω, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι κακάο και καρύδα και φυσικά έχει και φυσικό πάω εκχύλισμα. και θα βάλω και λίγο στα χέρια μου επί τη ευκαιρία. Είναι μια κρέμα λοιπόν η οποία θα δείτε απορροφάται αμέσως, δεν αφήνει κανένα κατάλοιπο, τη χρησιμοποιώ κάθε πρωί και κάθε βράδυ και αμέσως μετά μπορείτε να αγγίξετε ό,τι θέλετε, τα μαλλιά σας, τα πράγματά σας, τέλειωσε, απορροφήθηκε, έχει στεγνώσει και μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, έχω άλλα 4 προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Δεν ξέρω με ποια σειρά να σας τα πω, έτσι όπως τα ανακάτεψα όλα. Θα αφήσω τα μαλλιά στο τέλος. Η κρέμα χεριών που τελείωσα ήταν η Hand Relief Moisturizing Cream από την Aveda. Αυτή είναι για πολύ αφυδατωμένα χέρια, πραγματικά. Μία κρέμα που επίσης απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, δεν αφήνει κατάλοιπα. Είναι αρκετά πλούσια, νομίζω σας έχω ξαναμιλήσει για αυτήν. Και σε αφήνει τόσο ωραία ενυδατωμένη. Είναι αυτή η κρέμα που έσωσε τα χέρια μου, πώς να σας το πω διαφορετικά, από όλα αυτά τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούσαμε ιδιαίτερα στην αρχή. Τα οποία βρίσκω ότι ήταν και πιο επιβλαβή για τα χέρια μας, τα στέγνωναν, τα έκαναν να έχουν γραμμές εδώ, να σκίζονται. Τώρα έχουν βάλει περισσότερους ενδοτικούς παραγόντες και στα απολυματικά χεριών και στα αντισηπτικά χεριών και νομίζω τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Αυτή εδώ όμως η κρέμα είναι must have, ιδιαίτερα όταν έχετε ξηρά χέρια. Πάμε σε αντιλιακό προσώπου, τα λέω λίγο ανακατεμένα. Έβγαλε ο Κορές μια νέα σειρά, λέγεται Sunscreen Face Cream Gel, έχει γιαούρτι, είναι ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες αυτή η κρέμα. Την φόρεσα σήμερα στο πρόσωπό μου ιδιαίτερα γιατί ήμουν περίεργη να δω πώς θα κάτσει κάτω από μακιγιάζ. So far, so good, καλά έχει κάτσει. Θα σας δείξω λίγο το τελείωμα στο χέρι μου, γιατί περίμενα να είναι πιο ματ εφόσον απευθύνεται σε λιπαρές επιδερμίδες. Αφήνει ωστόσο μια φυσική γυαλάδα, το άσπρο εξαφανίζεται, μη σας τρομάζει. Δηλαδή δεν είναι η πιο ματ κρέμα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Λέγοντας gel, εγώ περίμενα να δω πραγματικά ένα gel πιο λεπτό, ρευστή υφή, όπως είναι αυτή εδώ η κρέμα, για παράδειγμα, για την οποία σας μίλησα πριν. Λοιπόν, πάμε επίσης σε έναν ορό προσώπου, Silimarin CF από Skin Ceuticals. Τι ωραίος ορός με βιταμίνη C είναι αυτός, δεν θα το πιστεύετε. Έχει τελειώσει, έχει μια σταγονίτσα εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, μια δόση, την οποία θα τη βάλω τώρα τις επόμενες μέρες για να τελειώνει. Γιατί αν έχετε και πάρα πολύ καιρό τους ορούς με βιταμίνη C, να ξέρετε ότι οξυδώνονται και δεν θέλουμε να οξυδωθεί. Είναι ένας ορός λοιπόν, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστικός. Έχει ένα συνδυασμό σιλιμαρίνης, ασκορβικού οξέως που είναι η βιταμίνη C και φερουλικού οξέως, είναι για πρόληψη, είναι για να φωτίσει η επιδερμίδα σας και να καθαρίσει. Πραγματικά η δική μου είδε τεράστια διαφορά και τεράστιο αποτέλεσμα και ένας ορός ο οποίος χρησιμοποιείται καθημερινά το πρωί, πάντα πριν από το αντιλιακό σας και πριν από την ενδυτική σας κρέμα, έτσι δεν βάζουμε βιταμίνη C και μετά βγαίνουμε χωρίς αντιλιακό, δεν θέλω να μου κάνετε τέτοια λάθη, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, έχω άλλα 3 προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Το πρώτο είναι το Your Glow Enzyme Scrub από την εταιρεία Wishful, είναι η skin care εταιρεία της Huda Beauty. Το συγκεκριμένο προϊόν, θα σας βάλω και ένα βιντεάκι εδώ, όταν έβλεπα τη Huda να το εφαρμόζει στο πρόσωπό της, νόμιζα ότι είναι το προϊόν το οποίο μαζεύει στα δάχτυλα και στο πρόσωπο με την τριβή και δεν είναι τα νεκρά κύτταρα αυτά που μας δείχνει. Κι όμως είναι τα νεκρά κύτταρα τα οποία φεύγουν σιγά σιγά όσο κάνεις αυτό το ενζηματικό scrub, τα οποία φέρονται από την επιδερμίδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει AHA και BHA οξέα, έχει ένζυμο παπάγιας και ανανά και μπράβο στη Huda, μου άρεσε και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. 2 προϊόντα από την Aveda για το τέλος, την οποία ξέρετε ότι αγαπώ. Έκανα μια παραγγελία λοιπόν πρόσφατα που εγγενίασα και το νέο της site, γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω προϊόντα τα οποία με προστατεύουν από τη θερμότητα πριν από το styling, αλλά και μου ελέγχουν το φριζάρισμα. Γιατί με την υγρασία που είχε, παιδιά, τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, τραβήξαμε όλες, έτσι, και όλοι που έχετε μακριά μαλλιά. Λοιπόν, αυτό είναι το Smooth Infusion. Είναι ένα προϊόν που προετοιμάζει τα μαλλιά, όπως σας είπα, για το styling και σας προστατεύει από την υγρασία έως και 12 ώρες. Λοιπόν, βάζεις μία δόση, εγώ βάζω μία δόση μόνο, μία αντλία σε όλα μου τα μαλλιά από εδώ και κάτω, όχι στις ρίζες. Κάνω το styling, σε στεγνά μαλλιά το εφαρμόζω και αμέσως μετά χρησιμοποιώ το Brilliant Spray on Shine. Αυτό θα το ψεκάσω για να δείτε τι ωραίο μίστη που έχει. Δεν ξέρω αν το πιασε καν η κάμερα. Πάντως είναι ένα βελούδινο πέπλο, πολύ ανεπαίσθητο, το οποίο δίνει λάμψη στα μαλλιά σας και κοντρολάρει το φριζάρισμα και κατευνάζει κάπως όλα αυτά τα τριχάκια τα οποία πετάνε στις ρίζες. Must have αν έχετε μακριά μαλλιά και ατίχασα σαν τα δικά μου που δεν κάθονται στη θέση τους με τίποτα και ας είναι το φυσικό τους να είναι ίσια. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, να βρήκατε πολλά και ωραία προϊόντα τα οποία ενδεχομένως θα σας είναι και σας χρήσιμα για να τα προσθέσετε στη ρουτίνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο, φιλιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!